Κύριε Υπουργέ, σας είπαμε ότι επί της αρχής θα το καταψηφίσουμε. Επί πολλών άρθρων θα σας πούμε σε αρκετά παρόν και σε αρκετά ναι, σε μερικά όχι. Υπάρχουν όμως και ορισμένα άρθρα και θα αναφερθώ μόνο σε ενδεικτικά σε κάποια από αυτά, γιατί συνολικά είναι αυτά που αφορούν την πρόνοια ούτε ένα ούτε δύο, 45 από τα 68 του νομοσχεδίου, τα οποία δείχνουν μια φιλοσοφία η οποία είναι εντελώς λανθασμένη. Και υπάρχει άρθρο στον οποίο απαιτούμε να το πάρετε πίσω. Είναι το 24. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά εάν δεν το πάρετε πίσω, είναι σαν να βάζετε μία σφραγίδα ότι οριστικά μία κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να είναι διευρυμένη στο δημογραφικό, προβληματικό, κοινωνικό στρώμα αυτής της χώρας. Να ζει αστεγή εντελώς, προσέξτε, σε συνδυασμό με το 25, χωρίς κανένα εισόδημα ή και αν το έχει να μην επερβαίνει τα 4.320 το χρόνο, να μην παίρνει καμία σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα, να μην έχει καμία κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση σε ακίνητο για χρήση κατοικίας, να μην φιλοξενεί τρίτα άτομα, ούτε δηλαδή τον άνεργο γιο της που ενδεχομένως είναι μακροχρονίως άνεργος και μπορεί να είναι 45 χρονών και να είναι πεταμένος και αυτός στον δρόμο και έτσι χτύψει την πόρτα, ούτε αυτόν μπορεί να φιλοξενήσει, να μην διαβεί σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, να μην λαμβάνει επίδομα στέγασης. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να πάρει 370 ευρώ το μήνα εισόδημα και να θεωρούμε ότι ακόμα και να έχει σπίτι, με αυτά μπορεί να επιβιώσει. Θέλω να μου πείτε πόσο είναι το πάγιο του ηλεκτρικού. Μεταξύ μας, εδώ να συνεννοηθούμε. Το πάγιο της ΔΕΗ. Πόσο είναι το πάγιο του νερού. Να μιλήσουμε βασικά πράγματα. Πόσο είναι το μίνιμουμ κοινοχρήστων σε μια άθλια πολυκατοικία. Και πάρτε μου τα 370 και ζήστε. Εγώ δεν τρέπομαι να σας πω ότι είναι τα τσιγάρα μου. Και ταυτόχρονα ντρέπομαι να το λέω. Και να έρχεται και να μου λέτε ότι αυτό το πράγμα οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν όχι στα 65, αλλά μέχρι τα 67. Και να στο δρόμο. Πάρτε το πίσω. Εδώ είναι που πρέπει κάποιος να διεκδικήσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Μεταξύ 65 και 67 θα αφήσετε πάρα πολύ κόσμο έξω. 65 και 67 δεν είναι γεννημένη πριν από 100 χρόνια. Είναι η γενιά του 50 που γεννημένη που κυβερνάει τώρα. Αυτή είναι. Η γενιά του 50. Η πρώτη που γεννιέται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Και μπορεί να είναι άστεγη στις μέρες αυτές. Μετά από 10 χρόνια μνημόνια. Κλεμμένες συντάξεις, διαλυμένες οικογένειες, μηδενική πρόνοια. Αυτά ας πούμε ότι αφορούν στους γέρους. Έρχεστε ξαφνικά και μου ας λέτε ότι ωραία τι καλά θα αντιμετωπίσετε τα αμφότεροπλεύρος ορφανά τέκνα. Τώρα εδώ σας λέω το πρωτεύω θα το ψηφίσουμε, θα πούμε ναι. Τι δεν αντέχω, την υποκρισία. Ότι αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί λέει, προβλέπαμε μέχρι τώρα να παίρνουν τα παιδιά το 50% για την κάθε σύνταξη, ενώ πριν παίρνανε 25%. Τώρα να κοιταχτούμε μεταξύ μας τα μάτια. Όλοι. Έχουν γίνει τέτοιες περικοπές στις συντάξεις, ώστε αυτή τη στιγμή το 50% που πάτε είναι αυτό που καλύπτει τμήμα των, των τραγικών απολειών των περικεκομένων συντάξεων. Αφού είχαν περικοπή οι συντάξεις, πώς το παρουσιάζεται αυτό σαν να είναι κάτι θεμελιώδες. Και την ώρα που το περνάτε αυτό, έρχομαι και σας ρωτάω. Πείτε μου, κυρία Υπουργέ μου, υπάρχουν παιδιά ανάπηρα που μείναν ορφανά. Υπάρχουν. Που πήραν τη σύνταξη των γονιών τους. Υπάρχουν. Γιατί τους κόψετε το επίδομα αναπηρίας μέσα στην πανδημία. Τι συνταξάρα παίρνανε και τους κόψατε το επίδομα της αναπηρίας. Και γιατί έρχεστε σε παιδιά που είναι ανάπηρα και πέθαναν οι γονείς τους, προσέξτε, και τα συρρυκνώνετε, κόβοντάς τους, τους συρρυκνώνετε.
μια ζωή η οποία εξ ορισμού δεν είναι δικιά σας, δική μου, δεν είμαστε μέχρι στιγμής, γιατί αύριο το πρωί μπορεί να γίνουμε. Όλοι μας. Ενδεχομένως ανάπηροι. Πώς μπορεί να το κάνετε αυτό? Και για να πάω από τους μεγάλους στους μικρούς, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα μιλήσει στα άρθρα, ακριβώς για να μιλήσω λίγο στη δεύτερη ανάγνωση. Θα τα πω περισσότερα στην ολομέλεια. Άρα στο 13 και στο 14 ήρθατε και κάνατε κάτι το οποίο εμάς μας προβληματίζει πολύ βαθιά, πάρα πολύ βαθιά. Διευρύνατε κάτι με το οποίο εμείς διαφωνούσαμε από πριν, όταν είχε ήδη ρυθμιστεί. Εμείς διαφωνούσαμε ότι η ασυνόδευτη ανηλική έπρεπε να είναι στο κομμάτι των αλλοδαπών, έπρεπε να είναι στο κομμάτι της πρόνοιας, συνολικά. Επομένως, έρχεστε τώρα και βαθαίνετε αυτό το ρήγμα και παίρνετε μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά έχετε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εσείς νομοθετήσατε με το νόμο 4686 του 20. Με εκείνη τη ρύθμιση, το Υπουργείο Εργασίας έμεινε αρμόδιο μόνο για θέματα εκπροσώπησης ασυνόδευτου ανηλίκου και εφαρμογή του θεσμού της Επιτροπής. Όλα τα άλλα, τα περισσότερα, αφορούν, που είναι και της ουσίας και της πρόνοιας, και πάνε κατευθείαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εδώ έρχεται μια διαφορά. Αυτό πρέπει να μου το εξηγήσετε, γιατί ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η σκοπιμότητα να απαλείψετε από την προηγούμενη ρύθμιση που προέβλεπε ότι ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανηλίκου, αυτός δηλαδή που τον παίρνει από την επιτροπή του, για να μην σέρνετε στους δρόμους, για να μην καταλήγει εκεί σαν υποδοξασμένες ΜΚΟ, σαν και αυτή στο Βύρονα, που άφησε όλους τους ανηλίκους που είχε εκεί μέσα να κολλήσουν τον κορονοϊό, γιατί δεν πήρε κανένα μέτρο. Λοιπόν, έρχεστε και προβλέπετε ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος, έγραφε ο νόμος, πρέπει να έχει τις αναγκαίες γνώσεις, την εμπειρία και να μην έχει σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό απαλήφεται. Γιατί απαλήφεται? Δεν σας φαίνεται εξ ορισμού από μόνο το επικίνδυνο? Μπορεί να έχει σύγκρουση συμφερόντων, μπορεί να θέλει να κάνει άλλα πράγματα, μπορεί να τα οδηγήσει τα παιδιά, επειδή δεν είναι ούτε καταρτισμένος, ούτε ξέρει, σαν την επιτροπή, σαν εκείνη την περίφημη φιλοξενία στα Καμένα Βούρλα, όπου ήταν τα παιδάκια τρομοκρατημένα από μια ομάδα φασισταριά, ευαίσθητους ανθρώπους που τους πετάγανε πέτρες και έλεγανε πάρτε από εδώ, θα μολύνουν την περιοχή. Αυτή η διαδικασία ήθελα να ξέρω. Μας ακούτε όταν μιλάμε καμιά φορά στα νομοσχέδια? Γιατί μου τον άρχεστε εδώ πέρα και να φέρετε ένα νομοσχέδιο και να σας λέει κάποιος πάρ' το άρθρο πίσω, διόρθωσέ το, και να μην κουνιέται τρίχα από τα μαλλιά σας, καθιστά και αυτή τη διαδικασία κυριολεκτικά άχαρη. Και μετά βγαίνουμε όλοι μαζί και κάνουμε κάτι πάρτι, αν είναι επαρκής ή δεν είναι επαρκής η διακυβέρνηση και αν είναι επαρκής ή δεν είναι επαρκής η αντιπολίτευση. Μα η αντιπολίτευση δεν είναι εδώ για να κάνει κάποιος χάζι μικροπολιτική κόντρα. Στην εσχάτη των περιπτώσεων και θέμα ευφυΐας. Όταν ερχόμαστε και σας λέμε, τι θα κερδίσετε, μωρέ? 100.000 των χιλιάδων εκατομμύρια, αν το 65 το πάτε στα 67 για τους άστεγους. Τι το κόρακα θα κερδίσετε, δηλαδή? Και πού θα τα πάτε αυτά? Στο να δείτε ανθρώπους ακατάλληλους, ανεκπαίδευτους, για να συνοδεύουν και να είναι επίτροποι των μεταναστών ανηλίκων, για τους οποίους έχετε ξεσηκώσει και μία συκοφαντική εκστρατεία, ότι δεν δηλώνουν την ηλικία τους και δεν ξέρουμε την ηλικία τους, αλλά το ξέραμε πολύ καλά την ηλικία του 15χρονου φασίστα στην Αμερική προχθές, που πήρε το όπλο, μπήκε μέσα και καθάρισε 8. Εκεί, άμα γίνεται με διαβατήριο και στην ηλικία γράφει και η ταυτότητα 15, μπορείς να πας να σκοτώσεις 8 και να βρεθείς και ελεύθερος μετά. Ενώ αν είσαι πρόσφυγες, είσαι στα κιτ. Αν έχετε περάσει από κιτ, δεν στέλνετε ούτε αδέσποτη γάτα από τη γειτονιά σας. Αδέσποτο σκυλί να έχετε, δεν θα το πάτε εκεί. Θα παρακαλέσετε ένα γείτονα να γίνει επίτροπος του σκύλου σας. Όχι να το πάτε σε αυτά τα κιτ. Και τι να έρθω εγώ τώρα να σας πω σε αυτά? Έχετε διάσπαρτα τέτοια, έχετε φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο. Τι έγινε? Ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ, έβγαλε μπροστά τις φοροαπαλλαγές, οι οποίες δεν είναι φοροαπαλλαγές,
Δεν είναι στην πραγματικότητα αυξήσεις μισθών. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Είναι μικρορυθμισούλες τέτοιες που να μοιάζει και να σας δίνει την άνεση να λέτε ότι κάτι θα μπει στην τσέπη των εργαζομένων. Και έρχεστε εδώ πέρα και φέρνετε στο κομμάτι της πρόνοιας μία σειρά από πράγματα που είναι υποψίγουλα των ψυχούλων και περιμένετε τι να σας πω όχι. Μα να σας πω όχι όταν παρατείνετε 4 μήνες το επίδομα κάποιων υπερηλίκων. Δεν θα σας πω όχι. Προφανές είναι ότι δεν θα σας πω. Θα πονέσει το άρθρο. Αλλά εδώ, αν μιλάτε για πρόνοια, εμείς πρέπει να επισημάνουμε ένα πράγμα. Μεταξύ μας τώρα. Η πρόνοια από την ώρα που σχετίζεται με τον τζόγο, τη φιλανθρωπία, τη χορηγία, την καλή καρδιά του καλενός, την ενδεχόμενη αλληλεγγύη, την πιθανότητα να έχει κάποιος, τη δυνατότητα να τον στηρίξει κάποιος από την οικογένειά του, να υπάρχει και δουλειά, να υπάρχει στο έδαφος του καθεστώτος στο οποίο ζούμε, δεν μπορεί να υπάρξει απολύτως. Σας ενόχλησε η χρήση του χρόνου. Ξέρω ότι είναι χρήμα, δεν μπορεί να πλουτίσει κανένας για τα 3 λεπτά που έφαγα. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που προκύπτει αδυναμία αντιμετώπισης των επισημάνσεων, προκύπτει χρόνος. Σας τον χαρίζω μαζί με τα λεφτά που εσείς λέτε ότι χαρίζετε, αλλά στην πραγματικότητα ενθυλακώνετε και τα στέλνετε σε μεγαλοεπιχειρηματίες, χορηγούς και κατάλληλους να επιτροπεύουν μέχρι και ανήλικους πρόσφυγες. Ξέρετε τι ωραία εργατικά χέρια είναι για λεπτές δουλειές οι ανήλικοι πρόσφυγες. Υπέροχα. Και δεν εντοπίζονται πουθενά. Και είναι για ευαίσθητες εργασίες και ονόνοητο.